Μου λες και εγώ μιλάω τα μάλας γιατί και για να στα εύκολα για να λειτουργεί στα δύσκολα. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν φίλαθλοι άλλης πόλης που να πέρασαν τόσο δύσκολες καταστάσεις όσες αυτές βίωσαν οι καμπανιώτες φίλαθλοι τα τελευταία 3 χρόνια. Το τελευταίο καιρό στους κόλπους της λέσχης φιλάθλων Καβάλας λειτουργεί και ένα άλλο τμήμα, πολύ φιλότιμο και πολύ δυναμικό, η λέσχη γυναικών φιλάθλων Καβάλας, η οποία πιο πολύ εκτός από την παρουσία στα γήπεδα έχει μια κοινωνική προσφορά, μια κοινωνική παρουσία και προσπαθεί να βοηθήσει διάφορες ομάδες ανθρώπων οι οποίες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Άρα οι αρχές της λέσχης δεν είναι μόνο η παρουσία στο γήπεδο, στα γήπεδα της πόλης, δεν είναι μόνο η αρρωγή στα αθλητικά δρόμενα της πόλης, αλλά κυρίως και η παρουσία σε κάθε εκδήλωση της πόλης. Γιατί η αγάπη στις ομάδες της πόλης μας είναι η αγάπη στην ίδια μας την πόλη. Γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μόνο για τις μεγάλες ομάδες της πόλης, είμαστε και για κάθε ομάδα. Και τιμούμε τον αριστεχνικό αθλητισμό. Προσπαθούμε κάθε εβδομάδα, κάθε Σαββατοκύριακο να είμαστε σε όποιο γήπεδο προλαβαίνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μέλη μας, μέλη της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας, ηγούνται διαφόρων τοπικών ομάδων και είμαστε περήφανοι για αυτούς. Ξέρουμε ότι κάνουν πολύ μεγάλο έργο και θα είμαστε δίπλα τους και σε όποιον ζητήσει τη βοήθειά μας. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο ένωση, οποιαδήποτε ομάδα λέγεται αυτή της νομούς, μπορεί να υπάρχει μια δήλωση κοντά στην ομάδα. Αυτό πέρα μόνο να αυξάνεται και να πηδήσετε, για να μπορείτε να βοηθάτε αυτή την ομάδα και στην προσπάθεια που κάνετε. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Να έχουμε όλη δύναμη και μαζί σας κάθε Κυριακή, Σαββατοκύριακο, στο γήπεδο, να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί σίγουρα η Καβάλα χρειάζεται να ακούγεται στο Πανελλήνιο και χρειάζεται να έχει και τις δύο ομάδες δυνατά στα πρωταθλήματα. Καλή συνέχεια στις ομάδες μας και στις δύο, μακάρι και στην Ένωση να σωθεί. Μακάρι και η Καβάλα, ο ΑΟΚ μας, να έχει ακόμα πιο καλύτερη πορεία. Είναι η παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας κάθε χρόνο. Είναι η αρχή του χρόνου. Είναι η αρχή των προσπαθειών που κάνουμε για να προωθήσουμε τα μηνύματα της λέσχης πάνω στον αθλητισμό της πόλης μας. Εμείς πιστεύουμε σε έναν αθλητισμό χωρίς βία, χωρίς έκτροπα και προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτές τις θέσεις όσο μπορούμε πιο σε μεγαλύτερη ευρύτερη κλίμακα στην πόλη μας. Είμαστε δίπλα στον ερασιτέχνη. Η Λέσχη Φιλάθλων Καβάλα στηρίζει τον ερασιτέχνη που είναι η βάση του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην πόλη. Είμαστε δίπλα στην ΠΑΕ, στο ποδόσφαιρο. Είμαστε δίπλα στην ΚΑΕ και προσπαθούμε κάθε Κυριακή να το δείχνουμε αυτό εμπράκτο στο γήπεδο. Είμαστε αισιόδοξοι όταν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα πριν 1 και 2 χρόνια με την μεγάλη ομάδα των ΑΟ Καβάλας, με την ΠΑΕ. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και τώρα και κυρίως στη δύσκολη αυτή περίοδο που βρίσκεται η ομάδα του μπάσκετ, όπου λόγω κάποιων ατυχών αποτελεσμάτων στην αρχή του πρωταθλήματος βρισκόμαστε πίσω στην βαθμολογία. Αλλά επειδή ξέρουμε τη δουλειά που γίνεται, ξέρουμε το ήθος και τις ικανότητες του κ. Παπακοσταντίνου. Πιστεύουμε ότι κάθε αθλητής που δουλεύει στο γήπεδο, δουλεύει στο γήπεδο, πρέπει να αμυφθεί και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει στο τέλος.